Και τεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις τεχνολογικές πλατφόρμες, εφαρμογές γραφείου και οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τις επιχειρηματικές επιχειρησιακές δεξιότητες. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 2.000 άτομα μέχρι σήμερα. Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους βέντορες παγκοσμίως, όπως η Microsoft, η Cisco, η Oracle, τα δύο μεγαλύτερα εξεταστικά κέντρα στον κόσμο, η Prometric και η VUE. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων που έρχονται και εκπαιδεύονται σε εμάς είναι άνθρωποι ήδη εργαζόμενοι στις μεγαλύτερες εταιρείες. Έχουμε συνεργαστεί τα 17 τελευταία χρόνια με τους μεγαλύτερους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή επικοινωνίες, κανάλια, μέσα μαζικής επικοινωνίας, δήμους, περιφέρειες. Σας λέω πολύ επιγραμματικά τους ανθρώπους που έχουν έρθει και έχουν εκπαιδευτεί. Το κόστος αυτό λοιπόν καλύπτεται είτε από τις ίδιες τις εταιρείες, από τα κονδύλια που βγάζουν για την εκπαίδευση, είτε μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα προγράμματα που βγάζει ο ΑΕΔ, παράδειγμα το ΛΑΕΚ, το 024, όπως έχει τροποποιηθεί φέτος. Παγκοσμίως αναγνωρισμένες, άρα λοιπόν επέμπουν στα χέρια τους εργαλεία δουλειάς. Οι άνθρωποι που θα εκπαιδευτούν εδώ θα πάρουν στα χέρια τους, το τονίζω και γίνομαι κουραστική που το επαναλαμβάνω, δεν θα πάρουν ένα απλό χαρτί που δεν θα ξέρουν πού να το χρησιμοποιήσουν. Το χαρτί αυτό που θα πάρουν είναι αναγνωρισμένο τόσο στο ελληνικό δημόσιο, στον ΑΣΕΠ, στον ΕΟΠΕΠ και φυσικά στην παγκόσμια αγορά. Στις μέρες μας, το 2015, με την κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα, την αξιολόγηση την καθημερινή που γίνεται και την κινητικότητα που υπάρχει, χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να και να εξασφαλίσουν την εργασία τους, αλλά και από τη στιγμή που την έχουν εξασφαλίσει, την μετέπειτα πορεία τους, την εξέλιξή τους. Τα πτυχία λοιπόν που θα πάρουν παρακολουθώντας τα μαθήματα τα δικά μας και πιστοποιούμενοι από τους βέντορες εξασφαλίζουν το κομμάτι αυτό. Η έρευνά μας όμως τα 10 τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι ο άνθρωπος δεν δουλεύει μόνο για τα χρήματα. Τα κίνητρα που έχει ως εκ των πλήστων είναι ηθικά. Όταν λοιπόν καλύψει το ηθικό κομμάτι, την εσωτερική του ανάγκη για εκπαίδευση, ότι έχει επιμορφωθεί, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, έχουν ανοίξει οι οριζοντές του, τότε λοιπόν και εμάς το όραμά μας έχει γίνει πραγματικότητα. Αυτό το όραμα μας οδήγησε και πρόσφατα σε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και ειδικά με την κατοικία τους εταιρεία, αν μπορώ να το πω έτσι, την Vellum. Είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής.
το πτυχίο που παίρνει κανείς δίνοντας τα τρία βασικά μαθήματα Word, Excel, Internet, Outlook, το λέω μαζί γιατί το Internet και το Outlook διδάσκονται σε δύο ξεχωριστές αλλά εξετάζονται σε μία. Μας οδήγησε λοιπόν σε... να κάνουμε μια μεγάλη προσφορά στο ελληνικό κοινό που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε εντελώς δωρεάν όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, το e-book που θα πάρει κανείς, τις σημειώσεις, τα βιβλία, όλες τις ώρες εκπαίδευσης, είτε γίνει στους χώρους μας σε προγραμματισμένα τμήματα, είτε είναι το επιχειρησιακά, όσοι άνθρωποι και να το παρακολουθήσουν, στείλουμε εμείς στην αίθουσα με εντελώς δωρεάν όλη την υλικοτεχνική υποδομή και καταβάλλοντας ατομικά ο καθένας μόνο ένα μικρό κόστος που είναι των εξετάσεων. Στο κομμάτι αυτό είμαστε τόσο σίγουροι για την απόλυτη επιτυχία της εκπαίδευσής μας και ότι με την πρώτη φορά που θα δώσουν οι εκπαιδευόμενοι εξετάσεις θα επιτύχουν, που τους προσφέρουμε και τη δωρεάν επανεξέταση. Όσες φορές και να αποτύχει κανείς, μπορεί να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οποιοδήποτε άνθρωπος μπει στους χώρους μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος να συζητήσει με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας και να μην μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Πριν λίγους μήνες μετεγκαταστήσαμε την εταιρεία μας σε πολύ μεγαλύτερους χώρους, σε πολύ πιο εξελιγμένους, εξοπλίζοντας τις αίθουσες και όλα τα συστήματα με ό,τι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία. Διευρύνοντας τους ορίζοντάς μας σε καινούργιες τεχνολογίες και όλα αυτά τα οφείλουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, οι συνεργάτες μας, είναι δίπλα μας από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της ICTC. Δεν έχει αλλάξει το προσωπικό και αυτό γιατί είναι και οι ίδιοι ικανοποιημένοι από όλες τις πλευρές και εξελίσσονται και οι ίδιοι καθημερινώς. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι μας φεύγουν στο εξωτερικό, μετεκπαιδεύονται, μαθαίνουν τα καινούργια συστήματα που λειτουργούν. Όταν θα έρθει κάποιος να εκπαιδευτεί, θα πάρουμε όλα τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του, της προηγούμενης εκπαίδευσής του και θα προσαρμόσουμε την εκπαίδευση πάνω στις προσωπικές του ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν και τα τμήματά μας δεν είναι πολυμελή. Θα δείτε τμήματα συνήθως 2-3 ατόμων. Πολλές φορές, μάλιστα, εάν του κρίνει ο συνεργάτης ότι χρειάζεται κάτι πολύ εξειδικευμένο ο συνεργάτης που θα εκπαιδευτεί, γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα. Οι συνεργάτες μας αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες στα νέα παιδιά να τους κατευθύνουν και να τους δείξουν τους δρόμους που υπάρχουν και τι καινούργιες ανάγκες. Γιατί το σχολείο σήμερα είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό. Που μπαίνουν στο χώρο μας. Γιατί να κάνουν την εκπαίδευση μέσα σε μία αίθουσα και να μην παρακολουθήσουν ένα μάθημα e-learning. Δύο λόγοι είναι που μας έχουν φρενάρει ώστε να μην το κάνουμε μέχρι τώρα. Γιατί από Σεπτέμβρη θεωρώ ότι θα αρχίσει να λειτουργεί και το κομμάτι της πλατφόρμας του e-learning. Πρώτον, μας αρέσει και πιστεύουμε στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλουμε δηλαδή οι άνθρωποι μας να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Είμαστε της παλιάς σχολής το ότι παίρνω το χαρτί και το στυλό για να γράψω. Και δεύτερον, γιατί όσο και αν σας φανεί περίεργο, έχει συμβεί όμως. Μέσα στα τμήματά μας έχουν γεννηθεί μεγάλες συνεργασίες. Όταν για παράδειγμα θα έρθει ο τεχνικός από την εταιρεία Α και ο τεχνικός από την εταιρεία Β,
Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα γνωριστούν, θα ανταλλάξουν τηλέφωνα, θα κάνουν μια συνεργασία και έχει προκύψει αυτό. Έχουν προκύψει πολύ μεγάλες συνεργασίες από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια αίθουσα. Υπάρχουν δύο ειδών εκπαιδευτές, οι Έλληνες, που είτε είναι τεχνικοί και άνθρωποι πολύ εξειδικευμένοι, τονίζω τον όρο της πιστοποίησης. Όλοι μας οι εκπαιδευτές έχουν τις μεγαλύτερες πιστοποίησεις στην Ελλάδα. Φεύγουν ανατακτικά χρονικά διαστήματα και μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό, εμπλουτίζοντας όχι μόνο τις γνώσεις τους, το τονίζω και το γίνομαι κουραστική, το κομμάτι των πιστοποιήσεων. Λαμβάνουμε μέρος σχεδόν κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Microsoft που γίνεται κάθε χρόνο και σε διαφορετική πολιτεία της Αμερικής. Και εκεί μπορούμε να δούμε τα τρέχοντα γεγονότα, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που υπάρχει στον κόσμο. Αυτή την τεχνολογία την μεταλαμβαδεύουμε στους χώρους τους δικούς μας και φυσικά στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι μας λοιπόν το τονίζω ότι εξειδικεύονται, εκπαιδεύονται συνεχώς. Τα συστήματά μας αναβαθμίζονται ίσως και κάθε μήνα. Παρακολουθούμε καθημερινώς τις τελευταίες εξελίξεις στην πληροφορική και μπορούμε έτσι να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο τομέα της πληροφορικής. Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προσφέροντας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους, σε μονογονιακές οικογένειες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, προσφέροντας εντελώς δωρεάν την εκπαίδευση.